Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Βρίσκεσαι στην Ιερά Αρχιεπισκοπή και αναμένουμε να ακούσουμε την αντίδραση του Αρχιεπισκόπου στις εξελίξεις που είχαμε. Να θυμίσουμε στον κόσμο περί τίνος πρόκειται. Καλό μεσημέρι, Πέτσα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι μια επιστολή Χαστούκη από την Επίτροπο Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κυρία Ελίζα Σαββίδου, έλαβε το Υπουργείο Παιδείας. Μετά, με αφορμή μάλιστα, μια πρωτοβουλία που έλαβε η Διεύθυνση ενός Δημόσιου Δικαιολογίου να επισκεφθούν τα παιδιά εκκλησία για προσκύνημα ιερών λειψάνων κατά τη διάρκεια του διδακτικού χρόνου και εν αγνία των γονιών, όπως σημειώνεται εδώ. Το σχολείο, με στην έκθεσή της η Επίτροπος Διοικήσεως επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι σε ό,τι αφορά το ζήτημα της διοργάνωσης από μέρους των σχολικών αρχών διαφόρων εκδηλώσεων ή δράσης αντιδρόμων που συνδέονται με θρησκευτικά μυστήρια ή παραδόσεις. Να πούμε ότι η συμμετοχή σε θρησκευτικά μυστήρια αποτελεί προσωπική επιλογή του καθενός και επιλογή των γονέων για το ανήλικο παιδί τους. Και εκεί στέκεται περισσότερο η επιστολή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να πούμε ότι υπάρχουν ασκετά σημεία στην επιστολή της. Όλο αυτό το σκηνικό που έλαβε χώρα πριν από λίγες μέρες εδώ στην χώρα μας, να πούμε ότι ζητήσαμε να μας το έτσι να δώσει την δική της εκτίμηση και η Εκκλησία φυσικά. Ο περισσότερος αρχιεπισκόπος Χρυσόστομος είχαμε αντίδραση. Πριν από λίγο τελείωσε μια συνέντευξη που κάναμε μαζί του. Ουσιαστικά ο αρχιεπίσκοπος είπε ότι υπερβαίνει τα όρια η επιστολή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σίγουρα είπε ότι είναι προσωπική επιλογή του κάθε ενός και εμείς ως Εκκλησία δεν πιέζουμε κανέναν. Έτσι και ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος όπως να μην ασχολείται η Επίτροπος Διοικήσεως με τέτοια θέματα εάν δεν λάβει και την προσωπική γνώμη και άποψη της Εκκλησίας, την άποψη της Εκκλησίας πάνω σε ένα τέτοιο θέμα. Ωστόσο ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος να πούμε και να επαναλάβουμε ότι τόνισε ότι είναι στον καθένα, εξαρτάται στον καθένα που πιστεύει, αλλά να μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι η πίστη μας και ότι από πολλά χρόνια πριν πήγαιναν και νεογνά και μικρά παιδιά και ενήλικες να προσκυνήσουν ιερά λείψανα. Ακριβώς, Κατερίνα, και νομίζω ότι θα περιμένουμε να δούμε και την ίσως κάποιες διευκρινήσεις από την Επίτροπο, εάν δηλαδή το γενικεύει το θέμα ότι δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν και να προσκυνούν τα νήπια ή αν με αφορμή μια καταγγελία που έχει από κάποιο γονέα ο οποίος ίσως δεν ήθελε το παιδί του, είπε ότι ίσως θα πρέπει να ενημερώνονται και φυσικά είναι καταβούληση, αυτό εννοείται, η θρησκεία μας βασίζεται πάνω στην ελευθερία και την αγάπη, δεν υπάρχει τίποτα το υποχρεωτικό ούτως ή άλλως. Εάν λοιπόν αναφέρεται σε κάποιες εξαιρέσεις, αν θα έπρεπε να ενημερωθεί ο γονέας που... Αυτό που λες, να πούμε ότι αυτός ουσιαστικά παράπονο το κλήθηκε από την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Ανθρωπιστών Κύπρου, την κυρία Διάνα Έριξον, και το παράπονο στρεφόταν κατά του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Ίσως ουσιαστικά που δίνει πράσινο φως, αντιλαμβάνομαι, μπορώ να αντιληφθώ. Άρα είναι πιο, είναι πιο οργανωμένο. Αν δεν είναι απλώς ένας γονέας, υπάρχει διαφωνία. Γενικότερα στο θέμα. Που μπορεί ένας γονέας βεβαίως να προσέγγισε και να μίλησε μαζί με τον Όμιλο Ανθρωπιστών Κύπρου, έτσι. Δεν ξέρουμε ακριβώς και πώς έγινε. Δηλαδή μπορεί να είναι μπορεί να ξεκίνησε από ένα άτομο να πήγε στον, πώς τον είπαμε, και να ανθρωπιστών. Τον Όμιλο Ανθρωπιστών Κύπρου. Και δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω από την ερμηνεία τι ακριβώς πρεσβεύει, αλλά είναι όμιλος Ανθρωπιστών Κύπρου και κατέληξε η καταγγελία στην Επίτροπο και είχαμε την παρέμβαση και του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος όμως, ξέρεις, να σημειώσουμε βεβαίως ότι ο Αρχιεπισκόπος Χρυσόστομος έκανε λόγο και για τα θαύματα που έχει κάνει η Εκκλησία μας και τα ιερά λείψανα κυρίως, αν αναλογιστούμε όσα είπε ο Αρχιεπίσκοπος και αν τα σκεφτούμε θα έχουμε βεβαίως και εκτενές ρεπορτάζ στο Δελτία Ειδήσεων. Φυσικά. Θα δούμε και τις δύο απόψεις, όμως μένουμε εμείς στο γεγονός ότι είναι καλό και είναι στον κάθε ένα μας ξεχωριστά το τι θα κάνει και το τι θα πιστεύει και τι θα ακολουθεί.
Μάλιστα. Εννοείται, Κατερίνα, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ απόψε στο κεντρικό δελτίο, όπου περιμένουμε και εμείς να δούμε να διαφανεί αν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό ή αν τίθεται θέμα γενικότερα για το θέμα του προσκυνήματος νηπίων σε...